Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στις 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στη Σάμο με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και συμμετοχή δεκάδων φορέων του νησιού μεγαλειώδη συγκέντρωση με αιχμή τα καυτά προβλήματα της υγείας που πραγματικά κινητοποιούν και όχι για πρώτη φορά τους νησιώτες. Όλοι αυτοί φυσικά κινητοποιούνται γιατί πραγματικά δεν ανέχονται να ζουν με την πολιτική που υπονομεύει το δικαίωμά τους σε δημόσιες δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, που τους αναγκάζει να διαλέξουν αν θα βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γιατρευτούν στα απογευματινά ιατρία, στα χειρουργεία, στον ιδιωτικό τομέα ή σε πολυδάπανα ταξίδια στην Αθήνα και σε άλλα γειτονικά νησιά. Μόνο ένα παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω, επειδή αναφερθήκατε προηγούμενα στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών που επιβάλλουν να είναι πλήρως στελεχωμένα τα ιατρία, τα νοσοκομεία, ότι λόγω της πολυετούς έλλειψης της Σάμο, ακόμα και μαγνητικού τομογράφου και όχι μόνο στο νοσοκομείο, σε ολόκληρο το νησί, για μια τέτοια εξέταση που θεωρείται κάτι παραπάνω από ρουτίνας τη σήμερον ημέρα, χρειάζεται ένας πολίτης να μεταβεί. Η φθηνότερη εκδοχή είναι να πάει στη Χίο, να διανυκτερεύσει 2 με 3 βράδια, γιατί έτσι συνδέονται τα ακτοπλοϊκά τα νησιά, και να επιστρέψει, για να μην χρειαστεί να πάει με πολύ περισσότερα έξοδα στην Αθήνα. Οι συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο με την εντατικοποίηση της εργασίας όλων των υγειονομικών να είναι πραγματικά στο κόκκινο και σοβαρές συνέπειες στην υγεία τόσο των ίδιων των υγειονομικών, με γνωστό και το τελευταίο παράδειγμα με την παιδίατρο που κατέρευσε μία μέρα αφού υπέβαλε την παρέτησή της. Και βεβαίως κινδύνους που εγκυμονούν και για τους ίδιους τους ασθενείς όταν μιλάμε για νοσοκομείο που δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες, περιγράφονται χαρακτηριστικά στην εξής κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η παιδιατρική κλινική κινδυνεύει με κλείσιμο αφού υπάρχουν ακάλυπτες εφημερίες από τους παιδιάτρους, με σοβαρές συνέπειες και στην μευτική βεβαίως, γιατί ένας τοκετός είναι αδιανόητο να γίνεται χωρίς την παρουσία παιδιάτρου. Η μοναδική παιδίατρος πλέον που έχει μείνει να υπηρετεί κάνει 7 εφημερίες το μήνα, παιδίατρος που είναι με μπλοκάκι στο νοσοκομείο. Και τώρα παίρνει σειρά και η μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει μείνει μόνο με 2 γιατρούς, αφήνοντας ακάλυπτες εφημερίες και βεβαίως που επίσης λειτουργεί με γιατρούς που μετακινούνται από άλλες περιοχές για 10 ή 15 ημέρες το μήνα. Ανησυχούν οι κάτοικοι της Σάμου για οριστικό κλείσιμο της ΜΕΘ με δεδομένο ότι ένας εκ των 2 γιατρών πρόκειται να αποχωρήσει στο τέλος του Οκτώβρη αφού ολοκλήρωσε 5 χρόνια παραμονής του στην Σάμο, και αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που εδώ και 25 χρόνια λειτουργεί χωρίς τους προβλεπόμενους γιατρούς, δουλεύει με αγροτικούς που τραβιούνται τελικά από τα περιφερειακά ιατρία αφήνοντας τα χωριά χωρίς την κατάλληλη υπερίθαλψη. Οφθαλμίατρος, νευροχειρούργος, δερματολόγος, ενδοκρινολόγος, ογκολόγος, ψυχίατρος είναι ειδικότητες που λείπουν από το νοσοκομείο της Σάμου. Αυτή είναι η εικόνα που προσπαθείτε να την παρουσιάσετε ως κάτι άλλο, μια άλλη μαγική εικόνα που δεν δικαιολογεί την κινητοποίηση των νησιωτών. Και συνοψίζεται σε ένα οργανόγραμμα που είναι από το 2011 και προβλέπει 76 γιατρούς να υπηρετούν 30 μονομόνιμοι, από τους 32 ειδικευόμενους που προβλέπονται να υπηρετούν μόνο 2. Αντίστοιχη κατάσταση και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπως την νοσηλευτική υπηρεσία, όπου οφείλονται εκατοντάδες ημέρες άδειας και ρεπό, και να μην αναφέρουμε την καθαριότητα που από τους 16 που υπηρετούν σήμερα μόνο 5. Και βεβαίως και με ένα πεπαλαιωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό με τα αποτελέσματα που σας είπα στην αρχή της ερώτησης. Σας ρωτάμε λοιπόν έναντι άλλων τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου τώρα να λυθεί το επίγον ζήτημα της ΜΕΘ και της παιδιατρικής κλινικής που κινδυνεύουν με κλείσιμο αν δεν αναπληρωθούν με μόνιμο και πλήρους απασχόληση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και βεβαίως για να καλυφθούν όλες οι θέσεις
που είναι απαραίτητες με ιατρικό και νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, που κατά τη γνώμη μας απαιτεί ανοιχτή προκήρυξη για την πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού στο νοσοκομείο του ΣΑΜΟ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, με την ίδια άνεση που είχε και η κυρία Κομνινάκα, έχετε και εσείς το λόγο. Ευχαριστώ υπερβολικά πολύ χρόνο. Λοιπόν, το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, το Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟ, δεν απέχει από το μέσο όρο στελέχωσης όλων των περιφερειακών νοσοκομείων. Έχει διαχρονικά προβλήματα, σε επαναφερθώ αμέσως μετά, αλλά η γενική του εικόνα είναι παρόμοια με όλων των υπολείπων περιφερειακών νοσοκομείων και μάζα μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν σε καλύτερη μοίρα τα περισσότερα. Μία σειρά όμως ατυχών περιστατικών που έγιναν ταυτόχρονα προκάλεσαν μία κρίση. Έτσι, σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν ασθενείς και λάβει ενωρητικές άδειες 4 γιατροί, μία λόγω κοίησης γιατρός, μία λόγω ανατροφής τέκνου, 2 γιατροί αποχώρησαν λόγω συμπλήρωσης πενταετίας. Άρα ξαφνικά έφυγαν 4 γιατροί. Αυτό δημιούργησε, κύριε Πρόεδρε, τη γνωστή κρίση που αντιμετωπίσαμε προ 2 εβδομάδων με το νοσοκομείο ΣΑΜΟ. Εγώ είχα παρέμβει πριν την κρίση, είχα ζητήσει και είχα λάβει την παρέτηση τότε διοικήτριας και είχα αναθέσει καθήκοντα διοικητού αλλού, γιατί ήθελα πιο γρήγορη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Και κάλεσα ο ίδιος στο γραφείο μου πριν από περίπου 10 μέρες όλους τους παράγοντες της περιοχής. Ήρθε ο τοπικός βουλευτής Νέας Μεγαλύτερης κ. Στεφανάδης, ήρθαν οι δήμαρχοι της περιοχής και της Ικαρίας και των Φούρνων, ήρθε ο αντιπεριφερειάρχης, ήρθε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, ήταν μαζί μου ο υφυπουργός, ο αρμόδιος νομοσοκλέους και η Γενική Γραμματείας, η κυρία Πελιδίδου. Κάναμε, λέει, μία μείζωνα επίγου και φυσικά ο διοικητής Δευτέρας Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Ζωηλός. Κάναμε μία μείζωνα επίγουσα σύσχεση μόνο για τη ΣΑΜΟ. Από την επίσκεψη αυτή, αν και ανακοινώθηκε κατά απόκριση στην κυρία Συνάδελφο, αποφασίσαν τα κάτωθη. Ζητήσαμε άμεσα από το διοικητή του νοσοκομείου και από ό,τι πληροφορήθηκα ήδη γίνει να μας αποστείλει επισήμως όλες τις κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Στην προκήρυξη που ετοιμάζουμε τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα προκηρυχθεί το σύνολο. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου ΣΑΜΟ θα προκηρυχθούν με την προκήρυξη που έρχεται τις επόμενες 2 εβδομάδες. Σε αυτή την προκήρυξη ισχύουν τα νέα κίνητα των αγώνων περιοχών, τα οποία έχουμε θεσπίσει και τα οποία ευελπιστούμε θα συμβάλλουν στο να προσελκύσουμε περισσότερους γιατρούς από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, μέσα στο μήνα Οκτώβριο, όταν θα τρέχει η προκήρυξη, θα έχουμε ψηφίσει τη Βουλή και την τροπολογία με τα θεσμικά κίνητρα που θα θεσπίσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία, αποδεχόμενες διάφορες εισηγήσεις και από την ΟΕΝΓΕ και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από τον Ιατρικό και από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Άρα, στο σύνολο, οικονομικά κίνητρα, θεσμικά κίνητρα και ταυτόχρονη πρόσκληση όλων των καινών οργανικών θέσεων, πιστεύουμε ότι θα έχει αποτέλεσμα και μέχρι το τέλος του χρόνου το νοσοκομείο θα μπει σε μια πάλι κανονική ροή. Να πω ότι έως τότε κάνουμε τα κινήσεις γιατρών ώστε να καλύπτουν τα κενά και να μην υπάρχει χρόνο στη λειτουργία του και λειτουργεί το νοσοκομείο και να πω κλείνοντας ότι όχι μόνο δεν υποτιμώ το νοσοκομείο ΣΑΜΟ, αλλά στην πρόσκληση που βγαίνει ίσως και σήμερα για το Ταμείο Ανάκαμψης και την Αγορέα του Τεχνολογικού Εξοπλισμού, έχουμε βάλει έναν αγγειογράφο για το νοσοκομείο ΣΑΜΟ που δεν είχε ποτέ, για να ενισχύσουμε το αιμοδυναμικό του τμήμα και το στήσουμε στην πραγματικότητα. Και έχουμε βάλει στο ΕΣΠΑ μαγνητικό τομογράφο. Άρα η ΣΑΜΟ στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποκτήσει και αγγειογράφο και μαγνητικό τομογράφο. Κάτι που δεν είχε ποτέ στην ιστορία της. Ακριβώς διότι το νοσοκομείο αυτό με ενδιαφέρει. Και συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κυρία Κομνινάκα, έχετε το λόγο για δευτερολογία. Στο κλείσιμο σας, κύριε Υπουργέ, είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Το κάτι που δεν είχε ποτέ στην ιστορία της, το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, αν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να το θεωρούμε πολυτέλεια την προκήρυξη σε 1,5 χρόνο του μαγνητικού τομογράφου να έχουν δηλαδή. Αυτό που επιβεβαιώνει ότι η πολιτική που ακολουθήσατε κι εσείς και σήμερα και σε προηγούμενες κυβερνητικές αισθητείες, γιατί δεν είστε καινούργοι, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις βεβαίως, οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση που οδήγησαν το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, όπως και δυστυχώς τα υπόλοιπα περιφερειακά ιατρία με τα οποία ήρθατε να τα συγκρίνετε. Για μας δεν είναι έκπληξη το ότι δεν αποτελεί εξαίρεση αυτή η τραγική κατάσταση του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ. Δυστυχώς, γιατί ξέρετε, είμαι και βουλευτής της Λέσβου, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση των νησιωτικών και όχι μόνο δημόσιων δομών υγείας.
Όμως δεν δικαιολογείστε να δηλώνετε ούτε άγνοια, ούτε να μιλάτε για έκτακτα περιστατικά. Σας είπα στην αρχή της πρωτολογίας μου ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που κινητοποιούνταν. 2 Νοεμβρίου, 200 φορείς από όλο το Αιγαίο κατέβηκαν στο Υπουργείο Υγείας με συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, προβλέποντας αυτά που εσείς σήμερα ονομάζετε ως έκτακτα περιστατικά, φωτογραφίζοντας την κατάσταση που υπάρχει όταν μιλάμε για ολόκληρες τμήματα, μονάδες κλπ. Που δουλεύουν στα όρια τους. Και να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη παιδίατρος που ελπίζουμε να ανακάμψει γυναίκα και να αναρρώσει είχε παραιτηθεί μια μέρα πριν φτάσει στην κατάρρευση, όπως και η προηγούμενη παιδίατρος που ήταν στο νοσοκομείο του ΣΑΜ παραιτήθηκε για τους ίδιους ακριβώς λόγους που τελικά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να επιλέξει ένας επιστήμονας, ένας εργαζόμενος να δουλέψει σε τέτοιες συνθήκες εργασίας. Δεν ήταν λοιπόν άγνωστο. Τότε από τις 2 Νοεμβρίου σας ήταν στην προηγούμενη βεβαίως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είχαν καταθέσει οι φορείς τα στοιχεία αυτά και τότε μας λέγατε, έλεγε τότε ο Υπουργός ότι κινδυνολογούν οι φορείς και ότι όλα βαίνουν καλώς. Όπως λίγο πολύ λέτε κι εσείς σήμερα, συγκρίνοντας με την κατάσταση του νοσοκομείου με τα αποτελέσματα, τα αντίστοιχα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Και όχι μόνο, σήμερα βεβαίως δεν τολμήσατε και καλά κάνατε, αλλά όχι μόνο τους λέτε ότι όλα βαίνουν καλώς, αλλά όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, τους κατηγορείτε για μίζερους. Και εμείς σας ρωτάμε, είναι μίζεροι οι άνθρωποι που κινητοποιούνται γιατί μία συνάδελφός τους κατέρευσε μετά από τις υπερεντατικές συνθήκες δουλειάς? Είναι μίζερος ένας άνθρωπος που κινητοποιείται όταν χρειάζεται να δώσει το μισό και πλέον του μισθό για να κάνει μια εξέταση ρουτίνας? Όταν τα γεωγραφικά ακριβώς χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα νησιά είναι τουλάχιστον επικίνδυνο και απαγορευτικό σε τέτοιες περιοχές να μην λειτουργεί πλήρως και επαρκώς η ΜΕΘ, όταν μάλιστα σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο μονάδες εντατικής θεραπείας υπάρχουν μόνο στη Σάμο, στη Λέσβο και στη Ρόδο, με πολλά προβλήματα και εκεί, και όταν πολλές φορές για περιστατικά, ας πούμε, όταν λείπει νευροχειρούργος, υπάρχουν περιστατικά που είναι επικίνδυνο και αδύνατον να διακομιστούν. Άρα, εμείς ξέρετε ως κόμμα, δεν σας κατηγορούμε όπως παραπονιέστε ενίοτε για διαφορία προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντίθετα, σας κατηγορούμε για τεράστιο ενδιαφέρον να προωθήσετε μέτρα που σταδιακά θα το μετατρέψουν σε κατόνομα μόνο δημόσιο, που ενισχύουν την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή του, σε πλήρη αρμονία με την πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος και που οδηγεί και επιβάλλει τις όλο και μεγαλύτερες περικοπές για να εξασφαλίζεται για αλλού τα κέρδη που περισσεύουν. Και βεβαίως δεν μπορεί να αξιοποιεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός τις πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες και τα επιτεύγματα των υγειονομικών που με κόστος ζωής και υγείας, από ό,τι φάνηκε, κρατούν όρθιο το ΕΣΥ, όμως συνθήκες που δεν μπορεί να συνεχίζονται, γιατί τότε δεν θα δικαιολογήσετε να λέτε ότι οι διαγωνισμοί παραμένουν άγωνοι, γιατί άγωνους τους μετατρέπουν που εσείς εφαρμόζετε. Και κλείνω με αυτό, επειδή αρέσκεται ο Υπουργός να αναφέρει αριθμούς και στοιχεία, και για να μην μιλάτε για μειοψηφίες, αυτά τα προβλήματα που κινητοποιούν το λαό και σωστά τον κινητοποιούν, έχουν μπροστάριδες και αυτοί αναγνωρίζονται. Και ξέρετε, στο νοσοκομείο της Σάμου, από τους 268 εργαζόμενους που είναι εκεί, οι 160 ψήφισαν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΜΕ, εκτιμούν τους μπροστάριδες που μπαίνουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και σας υποσχόμαστε ότι μέχρι αυτά τα προβλήματα που δεν δώσατε και πάλι χρονοδιαγράμματα για το πώς άμεσα θα λυθούν, δεν θα σας αφήσουμε σε ησυχία.